Σε αναταραχή βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία, με τις γαλλικές και τις βρετανικές αρχές να ζητούν απαντήσεις αντίστοιχα από τις Renault και Fiat Chrysler. Οι κατηγορίες της αμερικανικής EPA κατά της Fiat Chrysler για λογισμικό που εμφάνιζε μειωμένες εκπομπές ρήπων απορρίφθηκαν κατηγορηματικά από την εταιρεία. Έρχονται όμως λίγο μετά τον συμβιβασμό με τις αμερικανικές αρχές της Volkswagen για το δικό της πειραγμένο λογισμικό, αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για παρόμοια περίπτωση. Δεν είναι η ίδια κατάσταση με τη Volkswagen, τουλάχιστον όχι ακόμα. Είναι μια μη τελεσίδικη κατάσταση. Υπάρχει ακόμη δουλειά. Στην περίπτωση της Volkswagen επρόκειτο για σκόπιμη απάτη. Γνώριζαν τι έκαναν. Δεν είναι καθόλου σαφές ότι αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Fiat Chrysler. Την ίδια ώρα, πηγές από την εισαγγελία του Παρισιού διαραίουν ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα για το αν και η Renault εμπλέκεται σε μια παρόμοια υπόθεση. Οι έρευνες είναι σε προκαταρκτικό στάδιο, με τη Renault να τονίζει πως λειτουργήσε με βάση το γράμμα του νόμου. Γεγονός ωστόσο είναι πως ακόμη και στη φάση αυτή, η είδηση πυροδότησε ραγδαία πτώση στις μετοχές της γαλλικής εταιρείας.